Για πάλι από μένα, λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο συγκεκριμένο review θα δούμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Τι είναι αυτό όμως? Αυτό είναι το Xiaomi Plant Flower Tester. Ε, παίζει και με 5-6 διαφορετικέ παραλλαγέ στο όνομά του. Γενικά, πάντω, άμα ψάχνετε Xiaomi Plant Flower, θα σα βγάλει αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Το συγκεκριμένο πραγματάκι τι είναι. Είναι ένα καταγραφικό, είναι ένα μετρητή, είναι... έχει πάνω 4 αισθητήρε που σου λένε πού μπορεί να ευδοκιμήσει το φυτό σου, πού μπορεί να θέλει κάποια περισσότερη προσοχή το φυτό σου στο πότισμα, στον ήλιο, στη θερμοκρασία, στα θρεπτικά στρατηγικά που έχει βάλει εσύ στο χώμα. Μήπως πρέπει να να συμπληρώσει κάτι, μήπω πρέπει να το μετακινήσει, μήπω πρέπει να το ποτίσεις περισσότερο, να βάλει ένα αυτόματο πότισμα κλπ. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικότερα και θα σα εξηγήσω μέσα από το άπτη κάνει το κάθε πραγματάκι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, έχει αυτέ εδώ πέρα τι ασημένε τη μπύλια. Αυτέ οι μπύλια μετράνε τα θρεπτικά συστατικά του εδάφου. Οπότε σου λέει, ξέρω εγώ, κοίτα, έχω αυτό το φυτό. Πάει, κάνει αυτό τον έλεγχο, μετράει αυτό εδώ πέρα τι έχει μέσα το χώμα και σου λέει Α, φίλε, το φυτό σου θέλει κάτι παραπάνω. Βάλτε λίγο λίγο πλασματάκι, βάλτε λίγο κάτι. Οπότε, αυτά εδώ τα μπαλάκια κάνουν αυτό. Μετράνε τα θεωρητικά στατικά. Μετά, αυτή εδώ η μαύρη μπάρα μετράει την υγρασία. Αυτό ούτω ή άλλω το βάζει μέσα στο χώμα, μέσα στη γλάστρα, μέσα στο χώμα κάτω από ένα δέντρο για να δει τι γίνεται. Οπότε αυτό μετράει την υγρασία. Εδώ μέσα στο πλαστικό περίβριμα είναι ο αισθητήρα θερμοκρασίας Οπότε σου λέει: ε, Το φυτό σου είναι πάρα πολύ ζεστό. Είναι σε θερμοκρασία που δεν θα την παλέψει και θα σου ξεραθεί. πάρτο και μετακίνησε το. Βάλτο κάπου αλλού. Και εδώ πάνω έχει ένα μικρό διάφανο μπατζαμάκι το οποίο είναι ο αισθητήρα φωτό. Δηλαδή το βάζει εδώ πέρα κατά τη λάμπα. Σου λέει ότι έχει ξέρω, 500 λουξ. Οπότε είναι ο αισθητήρας, λέει, μετράει μέχρι ένα εκατομμύριο λούξ, καλά ο πει. Λοιπόν, προβληματάκι πρώτο που αντιμετώπισα μόλις το πήρα. Έχετε δει ότι πολλές συσκευές ή κινητά, τέλος πάντων, που έχουν αφαιρούμενη μπαταρία, βάζουν πλέον ένα φιλμ, μια μικρή πλαστική μεμβράνη, με μια διαφάνεια τέλος πάντων, κάτι, για να απομονώσει την μπαταρία από τους πόλους. Οπότε, και εγώ το συγκεκριμένο μόλις το πήρα, πήγα να τι συνδέσω, τι... Τι το πουτσο δεν μπορεί να το λειτουργήσει. Οπότε έβγαλε αυτό εδώ το παραθυράκι το πλαϊνό που είναι μέσα η μπαταρία του. Είχε εδώ πέρα ένα μικρό πλαστικό διάβανο, το έβγαλα και έκανε επαφή η μπαταρία και δούλευε μια χαρά. Ε, προσοχή, όταν κάνετε και εσεί την ίδια διαδικασία, μην βγάλετε αυτό εδώ το πορτοκαλί το πραγματάκι. Αυτή η φλάτζα είναι εδώ πέρα για να μην μπαίνει νερό ή υγρασία μέσα στο κύκλωμα. Οπότε λίγη προσοχή, βγάζουμε αυτό, μπαίνει η μπαταρία, τι μπαταρία παίρνει. CR2032, τη Motherboard και αυτό, μια χαρά, υπάρχουν ανταλλακτικά εύκολα και τη βρίσκεις πολύ εύκολα την μπαταρία και οικονομικά. Οπότε πάμε να δούμε τι κάνει το συγκεκριμένο το κουμπόνο μέσα στη γλαστρούλα. Γενικά αυτό είναι που θα κάνετε παντού. Δηλαδή, εδώ μεταξύ, έχει πολλέ ρίζε, μπορεί να ζοριστείτε λίγο. Το βάζετε, μη φοβάστε, δεν λυγίζει, δεν στραβώνει. Έχετε για ένα ενδεικτικό λεντάκι εδώ πέρα για να μπορέσουμε να δούμε μερικά πράγματα παραπάνω. Και παίρνουμε το κινητό μα. Επειδή πολλοί ρωτάγατε για το. Γενικά για το Mi Home την εφαρμογή. Μπαίνει σε κάθε κινητό Android. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ε, το βάλα ξέρω εγώ στο HD 7 της μάνας μου. Το βάλα στο Elephone P7000 της κοπέλας μου. Γενικά είναι Universal η εφαρμόγη και μπαίνει σε όλα τα κινητά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Φεύγουμε από εδώ, πάμε κατευθείαν. Έλα, τάκ εδώ, Mi Home. Η εφαρμογή Mi Home, παιδιά, την κατεβάζετε από το store, μια χαρά. Ε, ζωρίστηκα γιατί είχαν πει ότι υπάρχει και μια εφαρμογή που λέγεται Mi Flower App, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν τη βρήκα, βρήκα μόνο το Mi Home που το είχα για ή άλλως και έχω από ό,τι βλέπετε εδώ 500 συσκευές πάνω. Λοιπόν, κατευθείαν εδώ πέρα θα πάω να σβήσω εγώ την συσκευή που έχω για να σας δείξω πώς γίνεται η σύζευξη και μερικά πραγματάκια παραπάνω. Μόλις ενδεθεί πρώτη φορά θα σου πει connecting και θα σου βγάλει ξέρω εγώ μια μπάρα με τα plugin που θα και θα επικοινωνεί μαζί του για να γίνει η πρώτη σύζευξη. Μετά όταν πηγαίνεις κοντά θα το βλέπεις μέσα στο Me home σου κανονικά συνδεδεμένο. Ε, μην ξεχνάτε, συνδεθήκαμε κανονικά και ερχόμαστε στην πρώτη εικόνα. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει ωραία καρτουνίστικα πραγματάκια. Έχει εδώ πέρα τον ήλιο, έχει την υγρασία, έχει τη θερμοκρασία και έχει τα σκατά. Τα σκατά είναι το λείπασμα. Είναι ουσιαστικά και αυτό που σας έλεγα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. Οπότε, στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση εγώ α πούμε, έχω ένα φυτό εδώ πέρα. Τι μου λέει ότι το φυτό μου θέλει ήλιο, θέλει νερό, θέλει σκατά. Οπότε, πάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω βάλει εγώ το φυτό μου κανονικά. Δηλαδή έχω μπει μέσα, σου λέει ξέρω εγώ, 25%. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα του φυτού μου, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή. Μετά εδώ πέρα μας βγάζει ένα chart ε, των ημερών που έχουν περάσει, ξέρω εγώ. Ε, βλέπεις εδώ πέρα κάποια στοιχεία εδώ πέρα, στα πόσα σαντιμέτρ πρέπει να είναι βυθισμένο μέσα. Ε, γενικά όλο αυτό το τύπο πραγματάκι είναι 12 σαντιμέτρ. Μετά σου έχει κάποια γλαστράκια εδώ πέρα, κάποια φυτά παρόμοια. Και τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα πάμε να φτιάξουμε εμεί ένα δικό μα φυτό. Ε, ναι, είπαμε ότι έχει την βιβλιοθήκη, κάτσε να το σβήσουμε αυτό. Ναι, διαγραφή, δεν με νοιάζει. Σου λέει ότι άμα το διαγράψουμε τώρα ένα προφίλ από ένα φυτό, θα πάει και θα σβήσει και το ιστορικό του φυτού. Α πούμε, εγώ έχω φτιάξει αυτό εδώ το ιστορικό, είχα φτιάξει το φυτό, το έχω τρει μέρες τώρα εκεί πέρα, και μου έλεγε, εκείνη την ώρα είχε πάρα πολύ ζέστη, εκείνη είχε λίγη. Το ήλιος ήταν καλό σε εκείνη την ώρα, μετά δεν ήταν, γιατί έπιανε η σκιά και πέφτε πάνω. Οπότε τι κάνουμε ε, Το καλό με αυτό είναι ότι τα κινέζικα δεν τα πολύ χρειαζόμαστε Γιατί Γιατί εκτός ότι εδώ πέρα σου έχει 500.000 φυτά που μπορείς να βάλεις και φορτώνεις συνέχεια Σου δίνει αυτή την εδώ την επιλογή Αυτή η επιλογή σε βοηθάει να βρεις το φυτό σου ακριβώς Ρε φίλε δεν ξέρεις πως λέγεται αυτή η μαλάκια εδώ πέρα στη γλάστρα Οπότε τι είπε ο Σιαομής Σου λέει ότι κοίτα να δεις εγώ θα σε βοηθήσω να βρούμε το φυτό Πώς είναι το φίλο του. Ξεκινάμε, είναι ένας μικρός οδηγός εδώ πέρα. Είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι. Είναι έτσι, όχι δεν είναι. Είναι έτσι, Ούχι, ούτε... Αυτά τα δύο ψηλοτεριάζουνε. Αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, μου μοιάζει με... με αυτό, με αυτό. Λοιπόν, το πατάμε. Επόμενο. Σου λέει τώρα. Πες μου το, το σχήμα του φίλου σου. Πώς είναι, είναι τριγωνικό, είναι λεπτό, είναι πολύ λεπτό, είναι σχήμα καρδούλας, είναι σε σταυρό, είναι σε τέτοιο στυλ. Εμένα μου φαίνεται είναι σε τέτοιο, είναι σε εδώ. Και γενικά έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Οπότε σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και μπορεί να βρει πιο εύκολα το φυτό σου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό εδώ είναι που ταιριάζει. Οπότε πάμε στο επόμενο. Μετά σου λέει κορυφή. Κορυφή πώ είναι. Εμένα είναι μητερή η κορυφή. Τέλο πάντων έχει εδώ πέρα στο καμπυλωτή. Άμα έχει κάποιε τελίτσε παραπάνω. Και μετά σου λέει δε μέσα το, το, φυτό τι κλείσπερ είναι. Έτσι τρακτερωτό. Είναι αριστερά-δεξιά. γίνει Γέρνει από τη μια μεριά. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό. Πάμε εδώ. Και άμα όλα πάνε καλά και έχουμε βρει, θα μου βάλει μια λίστα με τα φυτά που ανταποκρίνονται σε αυτά που του έχω πει εγώ. Ε, γι' αυτό συνδέθηκα στο Wi-Fi. Για να μπούμε. Λοιπόν, μου δείχνει εδώ πέρα κάποια φυτά. Δεν είναι. Εγώ έχω βρει πιο φυτό είναι το δικό μου και του λες τώρα, δεν είναι. Τι έκανα λάθο, έβαλα ότι το, φυ... το φύλλο είναι έτσι. Το φύλλο το δικό μου είναι πιο πολύ έτσι. Οπότε πατάς εδώ. Ελά. Πατάς εδώ. Γενικά, trial and error, παιδιά. Μπαίνει μέσα, κοιτάς, ψάνει ένα-ένα, αρχίζει κάνει τον έλεγχο και σου βγάζει πάλι εδώ φυτά. Ποιο είναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό α, Αυτό κάτι μου θυμίζει, το κάτω όχι, κάτσε φορτώνει και άλλα φυτά εδώ Ντομάτιες, παπαριές, τι είναι αυτά Μπαλόι, βλακίες εδώ, ένα σωρό άλλα εδώ, κακτάκια, ιστορίες, δεν ξέρω, στο τι λίγο δεν είμαι μισά από αυτά α, α, Έρχεσαι εδώ πέρα τέλος πάντων, βρίσκεις το φυτό σου, εγώ λέω ότι το φυτό μου παίζει να είναι... Α, εδώ πέρα τι είναι αυτό, γιούκα? Όχι, κάτι περίεργο Λοιπόν, εγώ λέω ότι το φυτό μου είναι αυτό Πάμε εδώ, κυσσό, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ. Συμφωνεί, είναι αυτό το φυτό σου. Ναι, αυτό είναι το φυτό μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και τώρα, ε, σε αυτή τη βάση σου λέει, έχει μέσα αποθηκευμένα τα στοιχεία και σου λέει πόσο φω χρειάζεται αυτό το φυτό, πόση θερμοκρασία χρειάζεται, πόσο νερό και πόσο λίπασμα. Λοιπόν, α πούμε εδώ πέρα το φω, σου λέει ότι είναι στα 598 λουξ και αυτό είναι γαμάτο για αυτό το φυτό. Μετά στη θερμοκρασία, σου λέει ότι η θερμοκρασία του εδάφου εκεί πέρα που το έχει βάλει είναι 30 βαθμού. Οπότε είναι καλό για το φυτό σου. Το νερό, βέβαια, από την άλλη σου λέει ότι είναι 19% υγρασία. Μαγκά, κάτι πρέπει να κάνει. Μήπω να βάλει ένα αυτόματο πότισμα, μήπω να πάρει το ποτιστήρι να λίγο νεράκι. Και στα σκατά, για να μέτρησης, US δεν ξέρω τι είναι αυτά. Το 500 μάλλον είναι το, το max. Οκ. Okay. Ε, 306 τέλο πάντων. Εδώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανάλογα με την αισθητήρα. Οπότε, τώρα μα έδειχνε εδώ πέρα την κατάσταση του φυτού μα. Τι θα κάνουμε εμεί, θα πάρουμε λίγο σιτιακό από την οικογένεια Ζαριανάκη. Δεν την έχω δει και εγώ λούπου. Προσπαθώ να κάνω τέτοιο με την κοκακόλα. Λοιπόν, και θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Εδώ πέρα που είναι η γλάστρα, μα λέει ότι χρειάζεται νερό. Οπότε εμεί το εμπιστευόμαστε και του ρίχνουμε νεράκι. Του ρίχνω νεράκι εδώ να αποτύσσουμε την γλάστρα. Ελπίζω να μην έχει καμία τρύπα από κάτω και μου πέσει πάνω στα πράγματα. Λοιπόν, με το που του έβαλα νεράκι, βλέπουμε κατευθείαν ότι τα σκατά. Κάτσε να το ανακατέψουμε και λίγο. Με το που του βάλα νεράκι, βλέπουμε ότι τα σκατά κατευθείαν από τα 300 κάτι πήγανε στα 823. Δηλαδή ανακατεύθηκε τώρα το νερό με το 819, τώρα κάθεται σιγά σιγά και γίνεται αυτή η μέτρηση. Οπότε ανακατεύθηκε το νερό με το χώμα το ξεραμένο και έγινε λάσπη και διάβασε καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά και μπήκε. Τώρα εδώ πέρα το νερό σου λέει ότι ναι, μεν ανέβηκε, αλλά αφήνει το συγκεκριμένο φυτό που δεν είναι το δικό μα. έβαλα τώρα στη τύχη, γιατί βαριόμουν να ψάχνω τα φύλλα. Λέει το συγκεκριμένο θέλει και άλλο νερό. Θε και άλλο νερό, πάρε εδώ νεράκι, έχουμε μπόλικο. Φιαλωμένο γιατί του δεν πίνεται. Οπότε βάζουμε νεράκι, βάζουμε νεράκι, θέλω να δω πρώτα τι θα γίνει η πράσινη μπάρα, εδώ πέρα το έχω, το έχω ποτίσει τελείως. Ο, νεράκι καλά είναι, βάλει κι άλλο νεράκι, εδώ, ψστ, κομπλέ. Οπότε έβαλα το νεράκι τώρα, θα το παίξω και λίγο εδώ πέρα να πάει παντού. Και το ξαναβάζω μέσα. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, μόλις το αφήνω αρχίζει και σταθεροποιείται, εδώ πέρα με νεράκι 100% για ποιο λόγο, Α, μάλιστα. Ξέρεις τι, ίσως με αυτό εδώ πέρα που μου βγάζα τη δεξιά μεριά την μπάρα σημαίνει ότι δεν θέλει τόσο νερό το αυτό το φυτό, ότι καλύτερα να μην το πω τη συνέχεια και όντως η συγκεκριμένη γλάστρα τέλο πάντων μας είχαν πει ότι μια φορά το, το μήνα θα το ποτίζει και τέλο. Οπότε παίζει να κάνω μαλακία τώρα για να ξεραθεί το φυτό. Δεν πειράζει. Ε, θα πάμε κι άλλα. Ναι, είμαστε. Λοιπόν, οπότε, από ό,τι βλέπετε, κατευθείαν έγινε η ενημέρωση. Αυτό εδώ πέρα αρχίζει και σταθεροποιείται. 638, 642. Πάει και παίζει. Η θερμοκρασία εδώ, μόλι του ρίξα το νερό, έπεσε λίγο 0,2 βαθμού. Ε, το φω είναι ικανοποιητικό. Α, κάτσε να δούμε. Οπ, Κάτσε να δούμε. Εδώ πέρα τώρα. Ναι, ναι, ξανακάνει το συγχρονισμό. Μπαίνει δηλαδή μέσα. Α πούμε τώρα τα looks επειδή έχω και τη λάμπα πάνω μας είναι 565. Μόλις την κλείσω. Οπ. 422. Το ξανανοίγω. Τσακ. 581. Γενικά βλέπετε ότι οι αισθητήρε δουλεύουν. Δηλαδή άλλα αντίστοιχα προϊόντα τέτοια. Έχει τα πραγματάκια αυτά και σου λέει ξέρω εγώ, μόνο κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Το μεγάλο υπέρ που έχει είναι ότι έχει αυτό, ότι το νησιτήρα εδώ πέρα με το με τα nutrition, με τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφου. Οπότε αυτό είναι μεγάλο υπέρ γιατί στην ίδια τιμή πραγματικά. Ε, το μεταξύ, είναι αυτό που σα είπα, ότι παίζει από τα 12 μέχρι τα 16. Γενικά κάνει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, γιατί είναι περίεργο προϊόν και δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Οπότε προσπαθεί να το ξεστοκάνουν ψηλά. Βλέπουν ότι το ξεστοκάρει, ρίξαν τη τιμή, κάνουν τέτοια πραγματάκια. Ε, το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα και κάτω τώρα μπορεί να κάνει και monitor την πορεία του φυτού σου. Δηλαδή, μπορεί να κάτσει εδώ πέρα και να βγάλει μια φωτογραφία. Πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία από την κάμερα και να του πεις, ε, Πριν τρει μήνε το φυτό μου ήταν έτσι. Γενικά δεν έχω να πω παραπάνω για αυτό το προϊόν. Ε, και μόνο που είναι αισθητήρα υγρασία θερμοκρασία και τέτοια και δουλεύει μια χαρά από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, ε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή και σαν φωτόμετρο και σαν ε, τέτοιο ε, μετρητή και θερμόμετρο ε, και τα θεωρητικά συστατικά που του δείχνει είναι ευπρόδεκτο. Τώρα, άμα εσύ είσαι ένα χομπίστα ε, άμα είσαι τρελό με τα φυτά σου γιατί θες να έχει πολύ ωραίε στο σπίτι, Άμα θες και τέλος πάντων είσαι κάποιος οπαγγελματίας, κάποιος αγρότης και θες να δεις το χώμα σου τέλος πάντων, ρε, φίλε, ποτίζεται, τι γίνεται. Γιατί δεν πιάνουν εγώ, εκεί τα φυτά 100% υγρασία. αλλά και έκανα. Ε, είναι ένα χρήσιμο κατσετάκι. Είναι ένα καλό εργαλειάκι. Ε, έχει την πλάκα του. Δουλεύει. Δουλεύει σημαντικότατο. Ε, το θέμα με τα κινέζικα, πολλούς θα σας αποτρέψει. Εμένα προσωπικά... Χαίστηκα, δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτω ή άλλως έχει ωραία εικονάκια, εικονιδιάκια, παπαριές τέλος πάντων όμορφες που μπορείς να καταλάβεις και χωρίς να ξέρεις ε, μανταρίνικα ή κινέζικα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, ε, μετά νιώσα που έδωσα 12 ευρώ τότε, δολάρια τότε που το πήρα. Όχι. Ε, το συγκεκριμένο του ή άλλω ήξερα ότι το παίρνω πιο πολύ για να σα το παρουσιάσω παρά να τα χρησιμοποιήσω. Αλλά α πούμε τώρα, εγώ που έχω μια γλάστρα στο σπίτι, αλλά κάτω έχω μεγάλο κήπο ή έχω τι ελιέ στο χωριό και θέλω να πάω να τι δω, φυσικά θα πάω να το δοκιμάσω. Θα πάω να το δοκιμάσω, το βάλω εκεί, θα πάω μετά από μια εβδομάδα να δω ε, τι γίνεται. Δουλεύει καλά το πότισμα, δεν δουλεύει, μήπω θέλει περισσότερη υγρασία. Γιατί εκτό από τα φυτά, τα καλοπιστικά και αυτά που έχει στη βάση δεδομένων, έχει και ελιές. Έχει, ξέρω εγώ, και με έχει και έχει και μιλιές. Έχει γενικά πάρα πολλά δέντρα. Ναι, ότι δεν έχει κινέζικο, ότι δεν έχει τα αγγλικά, ή σε μένα τουλάχιστον, σε εσά μπορεί να τα δείχνει, είναι ένα βήμα που σε κάνει και σου λέει μήπως να μην το πάρω», άστο να πάει στο διάλογο, θα πάρω ένα άλλο ξέρω εγώ που απλά έχει λεπτάκια. Ε, όχι. Για το συγκεκριμένο, για τα λεφτά του, ε, δεν το μετάνειωσα. Δεν είναι μια αγορά που θα πω Α, έχει τα κινέζικα, δεν έβγαλα άκρη, γάμο, την πουτάνα μου, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ε, αυτό που σα έδειξα με τα φύλλα βοηθάει, δηλαδή έξω στο κήπο που πήγα και είδα μερικά πραγματάκια εντάξει, δεν έμαθα τα ονόματά του επειδή ήταν στα κινέζικα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα χρήσιμο αξιωσουάρ, γκατζετάκι, ε, όχι για μένα τόσο που δεν με νοιάζει τόσο πολύ με τα καλοπιστικά μου φυτά του σπιτιού, αλλά για κάποιον ενθούσιαστ, κάποιον χομπίστα ε, πιστεύω ότι θα είναι καμιά πάρα πολύ καλή αγορά. Anyway, αυτά από μένα, γεια σα.